ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού καλείστε να αναλάβετε το δύσκολο έργο δια της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που έχουν ψηφιστεί, να οδηγήσετε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση και στην οικονομική ανάπτυξη. Η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική σταθερότητα, ο λαός έχει ανάγκη από ενότητα και ομοψυχία, ώστε όλοι μαζί να πορευτούμε προς ένα καλύτερο μέλλον. Η μικρή θητεία μου ως υπηρεσιακής πρωθυπουργού είναι για μένα μια μεγάλη εμπειρία, την οποία θα αξιοποιήσω ως προς τη διοίκηση της δικαιοσύνης αμέσως από αύριο, μόλις επανέλθω και πάλι στη θέση μου του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Και μπορώ να διαβεβαιώσω ότι οι Έλληνες δικαστικοί λειτουργοί στέκονται πάντοτε στο ύψος τους, συμβάλλουν και θα εξακολουθήσουν να συμβάλλουν για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων και ως προς την εξυγίανση της κατάστασης όπου αυτό απαιτείται και προς την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η κυβέρνησή σας έχει επίσης και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα, αναλαμβάνει και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα, το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Τα μέλη της κυβέρνησής μας, στη διάρκεια της θητείας της οποίας το ζήτημα αυτό διωγγώθηκε επικίνδυνα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, τόσο με τη βελτίωση και ενίσχυση των μέτρων τα οποία είχαν ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνησή σας, όσο και με τη λήψη νέων εκτάκτων μέτρων. Και επίσης συμβάλαμε ώστε να γίνει κατανοητό γενικότερα ότι το πρόβλημα αυτό είναι ευρωπαϊκό και διεθνές και επομένως απαιτείται να αντιμετωπιστεί συλλογικά. Αμέσως στη συνέχεια θα σας παραδώσω και όλα τα στοιχεία και το υλικό από τα συναρμόδια Υπουργεία τα οποία δραστηριοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού προς ενημέρωσή σας εν ώψη της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της επόμενης Τετάρτης στις Βρυξέλλες και της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την επόμενη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Κύριε Πρόεδρε, σας εκφράζω και πάλι θερμά συγχαρητήρια και σας εύχομαι εκ βάθους καρδίας υγεία, δύναμη και επιτυχία στο έργο σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ, γιατί παρά το γεγονός ότι ήταν σύντομη η θητεία σας, ήταν ουσιαστική, αποτελεσματική. Διαχειριστήκατε ως υπηρεσιακή κυβέρνηση μία οξυμένη κατάσταση και στο προσφυγικό ζήτημα, αλλά καταφέρατε να διαχειριστείτε ως πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης με άψογο τρόπο και όλα τα τρέχοντα ζητήματα της διακυβέρνησης και κυρίως την προεκλογική περίοδο. Θα ήθελα να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι μείνατε για λίγο χρονικό διάστημα, φεύγετε καταγράφοντας μια ιστορική πρωτιά. Καταγράφετε στην ιστορία ότι είσαστε η πρώτη Ελληνίδα πρωθυπουργός. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για την ανάγκη να υπάρξει και στα αξιώματα της πολιτείας ίση συμμετοχή και των δύο φύλων. Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας συγχαρώ και πάλι, διότι το προσφυγικό ζήτημα, όπως πολύ σωστά είπατε, κατά τη διάρκεια της θητείας σας βρέθηκε σε ένα τεντωμένο σκηνή και υπήρξε από την πλευρά σας η πρόνοια ώστε να πάρετε τις ορθότερες δυνατές αποφάσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, όπως είπατε, και όχι ελληνικό. Όμως η Ελλάδα είναι η χώρα πρώτης υποδοχής και η Ευρώπη μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν είχε φροντίσει να προστατεύσει τις χώρες υποδοχής από ένα κύμα το οποίο παίρνει διαστάσεις ανεξέλεγκτες. Θα βρεθώ, όπως είπατε, μεθαύριο στη Σύνοδο Κορυφής και θα χαρώ πολύ να έχω τη δυνατότητα μαζί σας να συνεργαστούμε, να έχω πλήρη ενημέρωση για όλα τα τεκτενόμενα. Υπάρχει η ανάγκη της ευθυγράμμισης των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου που βρίσκονται πρώτες αντιμέτωπες με τα κύματα
τα μεγάλα κύματα των προσφυγικών ροών με βασικό κοινό αίτημα η Ευρώπη να αντιμετωπίσει με την αξία της αλληλεγγύης πάνω απ' όλα ένα παγκόσμιο, διεθνές, ευρωπαϊκό πρόβλημα και να μοιράσει την ευθύνη σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλιώς δεν έχει νόημα να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, για Ενωμένη Ευρώπη. Ο καθένας, αν κοιτάει τα του οίκου του και την αυλή του και δεν βλέπουμε ότι όλοι έχουμε ένα κοινό σπίτι και πρέπει σε αυτό το κοινό σπίτι να μοιράζουμε την ευθύνη, τότε νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι δυσίωνα για την Ευρώπη. Θέλω να πω ότι είμαι αισιόδοξος, έχει αρχίσει να αλλάζει το κλίμα και όλοι συνειδητοποιούν ότι τα μεγάλα διακυβεύματα της σύγχρονης εποχής δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι διακυβεύματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό μας, με την ύπαρξή μας, την ανθρώπινη ύπαρξή μας, τον ουμανισμό που πρέπει να δείχνουμε και αισιοδοξώ ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω επίσης να σας πω ότι επιστρέφω μετά από λίγες μέρες, ένα μήνα σχεδόν, στο Μέγαρο το Πρωθυπουργικό, το Μέγαρο Μαξίμου, έχοντας την ανάμνηση μιας δύσκολης εποχής πίσω μου, μιας σκληρής διαπραγμάτευσης και μαχών που δώσαμε σε αυτόν εδώ το χώρο, έχοντας όμως και την αισιοδοξία και την πίστη ότι όταν κάποια στιγμή και εγώ θα φεύγω από εδώ, οι αναμνήσεις αυτές θα έχουν ξεχαστεί και θα έχουν πάρει τη θέση τους καλύτερες αναμνήσεις, πιο δημιουργικές, γιατί πιστεύω ότι ο τόπος μας μπορεί να βγει από αυτή τη δυσκολία τη μεγάλη που πέρασε τα τελευταία 5 χρόνια και αυτή είναι η δική μας δέσμευση και αφοσίωση. Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να μπορέσει να φύγει από αυτή τη μεγάλη δυσκολία ο τόπος και ο λαός και να γίνει ξανά η χώρα μας ισχυρή χώρα, ισότιμος εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο λαός μας περήφανος και αξιοπρεπής. Το εύχομαι ολόψυχα, διότι η επιτυχία της κυβέρνησής σας θα είναι και επιτυχία ολόκληρου του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Όλα αυτά πριν από λίγα λεπτά. Πριν από λίγο έγινε.